Μια απίστευτη εικόνα αντίκρισαν οι Θεσσαλονικείς ανήμερα το βράδυ της επετείου του Πολυτεχνείου μέσα από τη συχνότητα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Είδαν ένα από τα ιστορικότερα μνημεία της πόλης τους να καταστρέφεται και μάλιστα με ένα εξαιρετικά ατιμαστικό και βάρβαρο τρόπο. Δεκάδες νεαρά άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου εισέβαλαν στα βυζαντινά τείχη της πλατείας Συντριβανίου με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο αλλά και οπλοστάσιό τους. Οι νεαροί κουκουλοφόροι, θέλοντας να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις των ΜΑΤ που βρισκόταν απέναντί τους, αποφάσισαν αρχικά να επιτεθούν στα βυζαντινά τείχη, σπάζοντας με φοβερή μανία από κάθε σημείο τους πέτρες τις οποίες στη συνέχεια θρημάτιζαν με σκοπό να τις πετάξουν στους αστυνομικούς. Οι ζημιές που προκάλεσαν στα τείχη αποκαλύφθηκαν στο φως της ημέρας που διαδέχθηκε τη νύχτα τρόμου. Δύο συνεργεία της 9ης εφορίας βυζαντινών αρχαιοτήτων έσπευσαν από νωρίς το πρωί για να μαζέψουν τα κομμάτια του μνημείου που κοίτονταν ατάκτως ρημένα στον αρχαιολογικό χώρο. Μια ιστορία χιλιάδων χρόνων αποδεδειγμένη μέσα από κτίσματα σαν αυτό των Βυζαντινών τείχων που χτίστηκαν πριν από περίπου 2.000 χρόνια από ανθρώπους εκείνης της εποχής που σίγουρα δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι στο μακρινό μέλλον αυτό που τότε τους προστάτευε θα καταλήξει σήμερα μέσα σε μια μπλε πλαστική σακούλα. Οι άνδρες του συνεργείου περισυνέλεξαν εκατοντάδες πέτρες μικρές και μεγάλες. Όλες τους μέχρι χθες βρισκόταν χιλιάδες χρόνια στο ίδιο σημείο. Ήθελαν υλικά κι αυτοί να πετάξουν και βρήκαν πρόχειρα αυτά. Ένας βανδαλισμός άνευ προηγουμένου. Καλά, πρέπει να έχουν κάποιες μνήμες. Δεν έχουν τα παιδιά, φαίνεται. Και γι' αυτό το κάνανε. Οπωσδήποτε. Είναι πράξη κατακριτέα. Αυτά μείναν τόσα χρόνια εδώ, χιλιάδες χρόνια, και τώρα βρεθούν κάποιοι να τα αλλάξουν θέση. Κρίμα. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Τι να πει κανείς. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν σε καμιά περίπτωση. Τι είμαστε, δεν είναι Έλληνες αυτοί? Δεν ξέρουν ότι υπάρχουν αρχαιότητες εδώ? Για ποιον λόγο μπαίνουν μέσα? Πάτε, κάντε τις εξεγέρσεις σας ειρηνικά, ωραία. Εγώ πήγα στο Λονδίνο, είδα πάνω στα σε κάτι φορτηγά από πίσω, με τις σημεούλες φώναζαν, έκαναν τις διαδηλώσεις τους. Αυτό τι είναι? Πάντως η αστυνομία στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για 14 συλλήψεις ατόμων που προκάλεσαν φθορές στο εργοτάξιο του μετρό, τη διατάραξη κοινής ειρήνης, την κατοχή εκρηκτικών υλών, την έκρηξη, τον εμπρισμό, αλλά ουδέ μία αναφορά στην καταστροφή και την τεμάχηση της ίδιας της ιστορίας της πόλης, δηλαδή βανδαλισμού στα βυζαντινά τείχη.